Επιστροφή εδώ και πάμε να καλωσορίσουμε τους πολιτικούς μας καλεσμένους. Και Σταύρος Παπαδούρης από το κίνημα Οικολόγο. Καλό μεσημέρι, Χρήστος όλους. Καλό μεσημέρι. Για τη στεγαστική πολιτική θα μιλήσουμε, αλλά μιας και καίει το ζήτημα, θέλω σχόλιο για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Εσείς ποιον στηρίζετε, κύριε Παπαδούρη? Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Παπαγιάννη. Όχι. Κύριε Παπαδούρη. Εμείς θα το συζητήσουμε αύριο στην Πολιτική Επιτροπή. Κατά διαχρονικά, ναι, Χριστό. Έτσι όπως πει. Κατά συνείδηση είναι η σωστή ορολογία. Δεν θα εμπλακούμε, ναι, ούτε εμπλάκει ποτέ το κίνημα Οικολόγων. Απλά να σημειώσω κάτι. Στην Κύπρο, νομίζω πρέπει να οριμάσουμε λίγο. Γιατί αντιλαμβάνουμε ότι λόγω της ιστορίας μας, λόγω της Οθωμανικής περίοδου, λόγω της ακλοκρατίας, ίσως να δίνεται περισσότερη σημασία, γιατί ήταν η μοναδική εκλογική διαδικασία για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο όπου πλέον ξεκάθαρα υπάρχει η εκκλησία, υπάρχει η πολιτική, υπάρχουν οι εκλογικές διαδικασίες, είναι εντελώς ξεχωριστές. Αλλά κάτι που είπα και χτες Χρήστο, θα το πω και σήμερα, παρόλες τις ανακοινώσεις των κομμάτων που έχουμε δει, είμαι σίγουρος ότι παρασκηνιακά κάτι παίζει. Καλά, ο καθένας μπορεί παρασκηνιακά, κύριε Ορφανίδου, ο κ. Παπαγιάννης, εσείς να στηρίζετε τον δικό σας ξέχωρα από τη γραμμή του κόμματος. Αυτά γίνονται. Δεν θα είναι ξέχωρα από τη γραμμή του κόμματος. Νομίζω θα συνταυτίζεται με γραμμή του κόμματος. Αν το κόμμα λέει ότι δεν εμπλεκόμαστε επίσημα, ναι, εντάξει, αλλά ο καθένας διατηρεί το δικό του προσωπικό δικαίωμα ψήφου. Όμως, κύριε Παπαδούρη, για να είμαστε ειλικρινείς, εσείς οι πολιτικοί, οι βουλευτές, εκλέγεστε από το λαό. Επηρεάζετε μια μερίδα κόσμου. Αυτόν τον κόσμο, σίγουρα οι υποψήφοι αρχιεπίσκοποι θα θέλουν να τον στρέψουν προς τους ιδίους. Άρα είναι λογικό να αναπτύσσονται δυναμικές εύνοιας για να ψηφιστεί κάποιος. Εκαλάχιστο, μισό λεπτάκι. Αν έχουμε ψηφιστεί για κάποιους συγκεκριμένους λόγους ή για τις θέσεις μας όσον αφορά τον πολιτικό χαρακτήρα του κράτους, ναι, σημαίνει ότι μπορούμε να επηρεάσουμε στα θέματα εκκλησιαστικού χαρακτήρα ποιον να ψηφίσει, δηλαδή θα επηρεάσω εγώ, ναι, κάποιους άλλους? Θα μπορούσε, βεβαίως θα μπορούσε. Θα μπορούσε, αλλά δύναται, αλλά δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω αυτό το δικαίωμα. Ούτε το κίνημα Οικολόγων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα. Νομίζω είναι μια ηθική στάση, διαχρονική στάση εναντί των πολιτών. Μάλιστα. Για να δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, πάμε στα στεγαστικά. Μακάρι η Εκκλησία να μπορούσε να λύσει και το στεγαστικό. Δεν ξέρω η κυβέρνηση αν μπορεί. Κύριε Παπαδούρη, να ξεκινήσουμε για να απαντήσει η κυρία. Η κυβέρνηση, ποια κυβέρνηση, αυτή που φεύγει ή αυτή που έρχεται στη σήμερα? Α, δεν ξέρω. Κυβέρνηση ως θεσμός, κύριε Παπαδούρη. Έχει 10 χρόνια που κυβερνούμε. Σίγουρα κάτι θα βρείτε να πείτε για αυτήν την κυβέρνηση, σίγουρα, για τα στεγαστικά. Σάβια, ναι, δεν θα διηγήσω ποτέ. είμαι σίγουρη γι' αυτό. Όσον αφορά... για να βάλω το πλαίσιο, ακούμε εξαγγελίες. Ας πούμε, πήγε ο Υπουργός Εσωτερικών χθες στη Βουλή. Ανακοίνωσε ένα πακτολό κονδυλίων για τη στεγαστική πολιτική, για τη στήριξη της υπαίθρου κτλ. Αλλά, άμα πάει ένα ζευγάρι να νοικιάσει τη Λεμεσό, δεν πέφτει κάτω από χιλιάρικο το νίκη. Σωστό, κύριε Ορφανίδου? Υπάρχουν περιοχές και περιοχές. Δυστυχώς στη Λεμεσό, ξέρετε. Να λέω Λεμεσό ή να πάει στο πέρα παιδί. Είναι ελεύθερη αγορά. Δυστυχώς η ζήτηση και η προσφορά έχουν εκτοξεύσει, ναι, τις τιμές στη Λεμεσό, και αυτό το παραδεχόμαστε όλοι. Πάμε στο σχόλιο του κύριου Παπαδούρη. Εντάξει, για να είμαι δίκαιος, από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, ναι, έχουμε δει κάποια καλά σχέδια όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική. Να θυμίσω, στεγαστική πολιτική η οποία μετά το 2013 είχε παγωποιηθεί εντελώς για αρκετά χρόνια λόγω έλλειψης κονδυλίων. Τώρα υπάρχει εδώ και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ενεργοποίηση. Mm-hmm. Βλέπω ότι από τα 15 εκατομμύρια έχουμε πάει στα 20 εκατομμύρια για το 2023. Το μόνο παράπονο το οποίο έχουμε είναι το εξής. Κάποιος ο οποίος θα επωφεληθεί τη στεγαστική πολιτική, που υπάρχει όντως έναν καλό ποσό επιδότησης, μιλούμε για 25, 30, 35 και 45 χιλιάδες, πρέπει να είναι σε θέση να αποπληρώνει το υπόλοιπο ποσό που θα είναι υπό τη μορφή του δανείου. Σωστό. Άρα ποιος έχει αυτήν την άνεση αυτήν τη στιγμή, ειδικά μιλούμε για ευάλωτες ομάδες. Χθες ήμουν σε κάποιον άλλο σταθμό, Χρήστο, και άκουσα το εξής τρομακτικό, ότι όσον αφορά το θέμα της σχετικής φτώχειας, το στατιστικό που έχουμε είναι στο 20%, 1 στους 5 δηλαδή. Και προκύπτει το ερώτημα, υπάρχει το σχέδιο? Για κάποιους είναι δωρονάδωρο, δεν αντιλέγω. Mm-hmm. Τα στοιχεία τα πήραμε κατά την εξάρτητη του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών. Όντως κάποια άτομα, κάποιες εκατοντάδες ατόμων έχουν επωφεληθεί το εν λόγω σχέδιο. Μάλιστα. Όμως η διαφωνία είναι ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο στοχευμένο. Πρέπει να λύσει αυτό το ερώτημα ένας ο οποίος δεν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε ταλαιοδότηση, πώς να επωφεληθεί αυτόν το ποσό. Και το πιο σημαντικό είναι ότι για να δουλέψουν ειδικά στις ορεινές περιοχές τα σχέδια,
πρέπει πρώτον να έχουμε σωστές συγκοινωνίες mm-hmm. που δεν υπάρχουν δυστυχώς. Τις είδαμε αυτεπάγγελτα στην Επιτροπή Μεταφορών πριν την περασμένη εβδομάδα. Και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό, έπρεπε να τρέχουν μαζί σχέδια επιδότησης για επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές. Γιατί αν πάω και έχω παιδιά. Για δουλειές. Φυσικότατα δεν μπορώ να. Να είμαι αυτόνομα στο περιβάλλον αυτό, αλλά πρέπει να ταξιδεύω καθημερινά προς την πόλη για άλλους σκοπούς. Το έχουμε δίκη μας, το έχουν πει και οι κοινοτάρχες, ότι είχαμε κάποιες αιτήσεις, άτομα είχαν προχωρήσει να χτίσουν σπίτια σε αυτές τις κοινότητες και μετά από ένα χρόνο εγκατέλειψαν τις κοινότητες. Μάλιστα, πολύ μαζεμένα για να μας πάρει ο χρόνος, αλλά θέλω να σας ακούσω. Να πω γρήγορα ότι δεν μπορώ να δεχτώ το τελευταίο σχόλιο της φίλης της Σάβιας, δια των λόγων ότι στηρίξαμε κι εμείς το σχέδιο αυτών της προσιτής κατοικίας και του προσιτού ενοικίου, το οποίο συνδυάστηκε με τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης mm-hmm. και τα λεφτά για αυτών των σχέδιων θα προέρχονταν από τις πολιτογραφήσεις. Αυτών των ποσών των 75.000 που θα έμπαιναν αναπολιτογράφηση. Τι έχω πει όμως, έχω πει κάτι λάθος, είπα ότι είναι μέσα στις πρωτεύουσες. Ότι στηρίζεται την προσιτή κατοικία ναι. κτλ. Και εσείς τη στηρίζετε, είμαι σίγουρη. Σάβια, τη στηρίζουμε, όμως δεν είμαστε εμείς που διαχειριστήκαμε το κλείσιμο των διαβατηρίων για θέματα διαφθοράς, διαπλοκής κτλ. Δυστυχώς. Δεν πήγαινε άρα το μυαλό μου εκεί, ούτε αναφερόμουν σε αυτά. Εντάξει, αλλά πήγαινε το δικό μου. Εντάξει, απλά λυπηρών ότι δυστυχώς είχαμε αυτή την κατάληξη με τα διαβατήρια. Ναι. Με τον ντόμινο εφέ τώρα να έχει σταματήσει. Δηλαδή πλέον να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει πλέον το σχέδιο της προσιτής κατοικίας ούτε του προσιτού ενοικίου μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης. Και απλά κλείνω αυτόν. Χρήστο ότι για μας δύο θέματα υπάρχουν. Το θέμα είναι απλοποίησης, ναι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα ότι έχουν γίνει διαδικασίες απλοποίησης με αδειοδοτήσεις για άδειες οικοδομής και ούτω καθεξής. Και το δεύτερο πράγμα είναι η εξειδίκευση όμως, δηλαδή καλύτερα να έχουμε ένα φορέα στο τέλος της ημέρας όπου να έχει εξειδίκευση, μάλιστα, να μπουν όλες οι υπηρεσίες μαζί. Νομίζω θα είναι πολύ πιο εύκολος ο χειρισμός του θέματος στέγασης.